πολύ, Δημήτρη. Με επίκεντρο τώρα τις εξελίξεις στην οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, ζητώντας και πάλι εκλογές, ενώ έκανε άνοιγμα στους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία πρόταση για έξοδο από την κρίση, ήταν η απάντηση της κυβέρνησης. Ελπίδα. Παρέτηση της κυβέρνησης και προσφυγή στις κάλπες ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος για τη χώρα παρά μόνο η παρέτηση μιας κυβέρνησης που δεν έχει τίποτα θετικό να προσφέρει στον ελληνικό λαό και η προσφυγή στις κάλπες, ώστε να προκύψει μια κυβέρνηση με ενωπή λαϊκή εντολή και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, ώστε να δρομολογήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε σαφές μήνυμα προς τους ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και τις υπόλοιπες δυνάμεις της αριστεράς, που είναι πρόθυμοι, όπως είπε, να αγωνιστούν για την απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια. Είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε υπερφύαλοι ούτε ανόητοι. Είμαστε συνεχιστές μιας παράδοσης που έρχεται από μακριά και μας διδάσκει ότι χωρίς συμμάχους δεν μπορούμε να νικήσουμε στις δύσκολες μάχες. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε κλινικά νεκρό το μνημόνιο, ενώ επιτέθηκε στην τρικομματική κυβέρνηση που έχει κηρύξει, όπως υποστήριξε, μια ανεπιτυχή εκστρατεία λάσπης, διαβολής και συκοφαντίας εναντίον της Κουμουνδούρου. Ο κύριος Τσίπρας ομολόγησε ότι είναι έτοιμος να ρισκάρει την καταστροφή, χωρίς καμία πρόταση ή έστω πρόβλεψη, προκειμένου να κατευνάσει τα ακραία του στηρίγματα. Στο ιδρυτικό συνέδριο της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων μίλησε ο Πάνος Καμένος. Εάν κανείς δει την πολιτική την οποία εκφράζει η Νέα Τάξη Πραγμάτων, το δόγμα του σοκ, περνάει ένα μήνυμα στους νέους. Μας λέει να μην ελπίζετε. Τους απαντάμε και θα ελπίζουμε και την ελπίδα μας θα την κάνουμε πραγματικότητα. Μας λένε να υποταχθούμε. Η απάντηση είναι ότι οι Έλληνες ποτέ δεν υποτάχθηκαν. Οι Έλληνες κατάφεραν και τα βόλαν με όλους τους κατακτητές και νικήσανε. Στην κυβέρνηση και τρόικα φέρνουν απολύσεις, περικοπές και νέα εφεσιακά μέτρα με στόχο την καταστροφή της χώρας, την εξαθλίωση των πολιτών και την εκποίηση του ελληνικού πλούτου. Την Κυριακή ολοκληρώνονται οι εργασίες στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου θα ξεκαθαριστεί εάν η Αλέκα Παπαρίγα θα παραμείνει ή όχι στο τιμόνι του κόμματος. Μαζί μας ο πρόδρομος Παπαϊλιόπουλος. Πρόδρομε, σε υψηλό τόνο η ομιλία του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και με προφανές στόχευση βέβαια. Βεβαίως, Σπύρο, ο Αλέξης Τσίπρας με τη σημερινή του ομιλία ουσιαστικά επιχείρησε να εμφανιστεί ως η δύναμη που έρχεται, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τις επιπτώσεις από την πολιτική του μνημονίου, τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ακόμη και το θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Ο κύριος Τσίπρας απίφθινε προς κλητήριο ενότητας, αλλά και προς κλητήριο μιας μεγάλης αριστεράς, όπως είπε, καθώς μιλούσε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας, μπορούμε να πούμε ότι εκμεταλλευόμενος και το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με ανοιχτό το θέμα της αλλαγής ηγεσίας, έκανε ένα σαφές άνοιγμα στην αριστερά στον αγώνα απαλλαγής, όπως είπε, από το μνημόνιο. Πάντως, πρόδρομε, είδαμε τον κύριο Τσίπρα να ασκεί και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Βέβαια, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους υποστήριξε για την κυβέρνηση ότι είναι ένας πολιτικός αντίπαλος που ψεύδεται συνειδητά, διαστρεβλώνει και έχει κηρύξει μια ανεπιτυχή εκστρατεία λάσπης και διαβολής και συκοφαντίας. Επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι η αναστολή της συγχώνευσης εθνικής με την Eurobank επιβεβαιώνει την αποτυχία του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, καθώς και τις ανησυχίες του ΣΥΡΙΖΑ για παντελή έλλειψη σχεδιασμού και στοιχειώδους υπευθυνότητας από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ευχαριστούμε πολύ, πρόδρομε.